Κύριε Κλειστό! Τότε θα σωθούμε. Τότε θα σωθούμε όταν λέμε και όχι απλώς λέμε, αλλά πιστεύουμε ότι είμαι θα ανάξει. Όταν πιστεύουμε ότι είμαι θα ανάξει, θα σωθούμε, να ξέρετε. Αν μας περάσει η ιδέα ότι είμαστε άξιοι, θα χαθούμε. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Πάτε Δημήτρη. Συνθεώ μου είπε να ανακοινώσω ότι την άλλη Κυριακή θα είναι ο ομιλητής. Ερμηνεύουμε στην ευσέβειά σας το άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως για την Εκκλησία. Ο πιστός, απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστεως,
μετά την πίστη στην Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, ομολογεί πίστη εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Συμφώνως προς αυτό το άρθρο του Συμβούλου της Πίστεως, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Εκκλησίας είναι τέσσερα. Η Εκκλησία είναι μία, η Εκκλησία είναι Αγία, η Εκκλησία είναι Καθολική και η Εκκλησία είναι Αποστολική. Σε σειρά τριών ομιλιών, των προηγουμένων ομιλιών, εξηγήσαμε τα τρία γνωρίσματα της Εκκλησίας, μία, Αγία, Καθολική. Σήμερα θα εξηγήσουμε στην αγάπη σας το τέταρτο γνώρισμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι Αποστολική. Γιατί η Εκκλησία χαρακτηρίζεται Αποστολική? Για δύο λόγους. Διότι κατέχει την Αποστολική διδασκαλία. Ο ένας λόγος αυτός. Και έχει στους επισκόπους της την Αποστολική διαδοχή. Δεύτερος λόγος αυτός. Η Αποστολική διδασκαλία και η Αποστολική διαδοχή με τη σειρά των επισκόπων είναι τα δύο στοιχεία που συνιστούν την αποστολικότητα της Εκκλησίας. Ο Χριστός βεβαίως ίδρυσε την Εκκλησία, αλλά την ίδρυσε διαμέσου των Αγίων Αποστόλων Του. Ο Πάπας, ο οποίος φιλοδοξεί να κυβερνήσει όλο το χριστιανικό κόσμο, αλλά και όλη την οικουμένη, όλη την ανθρωπότητα, ισχυρίζεται ότι η Εκκλησία είναι οικοδομημένη πάνω σε ένα μόνον Απόστολο, τον Απόστολο Πέτρο, του οποίου αυτός ισχυρίζεται ότι είναι ο διάδοχος. Ο Πάπας επικαλείται ένα χωρίο του Ευαγγελίου, περιέχεται στο 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Απευθυνόμενος ο Χριστός προς τον Απόστολο Πέτρο μετά τη συγκινητική ομολογία «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», είπε ο Χριστός στον ομολογητή Απόστολο «Συ ή Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου ου κατησκήσου συναυτής». Συ είπες ότι εγώ είμαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού του Ζωντανού, του Θεού του Αληθινού, και εγώ λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος, βράχος πίστεως,
και πάνω στην πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και το σκοτεινό βασίλειο του Άδου δεν θα υπερισχύσει της εκκλησίας. Να, λέγει ο Πάπας, ο Χριστός οικοδόμησε την εκκλησία πάνω στον Πέτρο, λάθος, διαστροφή του χωρίου. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά και καταλαβαίνουμε από ελληνικά εμείς οι Έλληνες πολύ καλύτερα από τον Πάπα. Ο Χριστός είπε, εσύ είσαι Πέτρος και επάνω στην πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία. Δεν είπε θα οικοδομήσω την εκκλησία πάνω σε σένα τον Πέτρο, αλλά πάνω στην πέτρα. Άλλο Πέτρος και άλλο πέτρα. Ο Πέτρος είναι πρόσωπο, Απόστολος. Η πέτρα δεν είναι πρόσωπο, είναι πράγμα, είναι η πίστη, είναι η ομολογία για το πρόσωπο του Χριστού. Πάνω στην πέτρα, πάνω στην πίστη, πάνω στην ομολογία που έκανες για το όνομά μου, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Έτσι είπε ο Χριστός, πάνω στην ομολογία, πάνω στην πίστη που εξέφρασε ο Απόστολος, οικοδομήθηκε η Εκκλησία, όχι πάνω στον Πέτρο. Και όταν λέμε πάνω στην πίστη και την ομολογία, πρέπει να πούμε ότι κατ' ουσίαν η πίστη οικοδομήθηκε πάνω στον ίδιο τον Χριστό, διότι η πίστη και η ομολογία την οποία εξέφρασε ο Πέτρος είναι πίστη και ομολογία για τον Χριστό. Στο χωρίο Εφεσίους 2:20-21 στίχος διαβάζουμε. Μιλάει ο Απόστολος, ο Παύλος, ο οποίος είναι μεγαλύτερος και από τον Πέτρο. Κορυφαίος ο Πέτρος μεταξύ των 12, αλλά ο Παύλος ανώτερος και από τους 12. Και από καθένα χωριστά, αλλά και από όλους μαζί, τι μυστήριο. Δεν φίτησε την τριετία κοντά στον Χριστό ο Παύλος, και όμως κατόρθωσε για τον Χριστό και για την ανθρωπότητα περισσότερα από όσα κατόρθωσαν όλοι οι άλλοι Απόστολοι μαζί. Τι μεγάλα θαύματα κάνει, αδελφοί μου, η χάρη του Θεού. Τι λέγει ο Απόστολος των Εθνών στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής. Επικοδομήστε, λέγει, σεις οι πιστοί, επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού. Ενώ πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναών Άγιων εν Κυρίω, ενώ και εμείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Σεις οι πιστοί, σαν ζωντανά λιθάρια, οικοδομήστε πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων.
δεν λέγει ότι οικοδομούμεθα πάνω στο θεμέλιο του Αποστόλου Πέτρου, ενός Αποστόλου, αλλά πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων, όλων των Αποστόλων. Όχι ο Πέτρος, αλλά όλοι οι Απόστολοι αποτελούν θεμέλιο πάνω στο οποίο ο Χριστός έκτισε την Εκκλησία Του. Και σε αυτό το μεγαλόπρεπο οικοδόμημα που λέγεται Εκκλησία Χριστού, ποιος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, το αγωνάρι στο οποίο προπάντων στηρίζεται το οικοδόμημα? Είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού. Ακρογωνιαίος λίθος είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και μετά τον Ιησού Χριστό, δευτερεύον θεμέλιος είναι οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Κατά την πιθανότερη εκδοχή εννοούνται οι Προφήτες της Καινής Διαθήκης, διότι η Εκκλησία οικοδομήθηκε πάνω στη διδασκαλία των Αποστόλων της Καινής Διαθήκης και των Προφητών της Καινής Διαθήκης, ανδρών θεομνεύστων και αλαθήτων στη διδασκαλία. Και μετά τους Αποστόλους και τους Προφήτες, όλοι σαν ζωντανά λιθάρια επικοδομούμεθα, μπαίνουμε πάνω στην οικοδομή για να αποτελέσουμε ναόν Θεού, κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Στην οικοδομή αυτή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ο Χριστός, και όλοι μαζί είμεθα κατοικητήριο Θεού, ναός Θεού εν πνεύματι, διότι μέσα στην Εκκλησία κατοικεί ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα που ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής και εμψύχωσε την Εκκλησία, το σώμα της Εκκλησίας, είναι Θεός. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, είμεθα κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι, διά του Πνεύματος, διότι μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα που είναι ο ίδιος ο Θεός. Και στην Αποκάλυψη, στο 21ο κεφάλαιο, τι λέγει ο Απόστολος? Περιγράφει την Άνω Πόλη, την τους θεμελίους έχουσα, την επουράνια Ιερουσαλήμ, που έχει τα γερά και αιώνια θεμέλια, την αχυροποίητη πόλη, την πόλη που δεν κατασκεύασαν ανθρώπινα χέρια, την πόλη εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός, την πόλη που κατασκεύασε ο ίδιος ο Θεός. Και τι λέει για αυτή την πόλη? Ότι το τείχος της πόλεως αποτελείται από πολυτίμους λίθους, 12 πολυτίμους λίθους, και πάνω στους 12 πολυτίμους λίθους τα ονόματα των 12 Αποστόλων. Το τείχος λέει έχει 12 θεμελίους, και πάνω στους θεμελίους τα ονόματα των 12 Αποστόλων. Μη εκλάβετε κατά γράμμα το λόγο και διατυπώσετε την απορία, γιατί δεν λέγει 13 θεμέλιοι μαζί με τον Παύλο που είναι ανώτερος όλων.
διατηρεί τον αριθμό 12 επειδή είναι συμβολικός, συμβολίζει τις 12 φυλές του παλαιού Ισραήλ και κατά αναλογία και το νέο Ισραήλ. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, γράφει: «Ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα, άλλος δε επικοδομεί». Βλεπέτο δε πώς ακριβώς επικοδομεί. «Θεμέλιον γάρ άλλον ουδείς δύναται θύνε παρά τον κείμενο, ως εστί Χριστός Ιησούς». Σαν σοφός αρχιτέκτον, λέγει ο Παύλος, πνευματικός αρχιτέκτον, οι αρχιτέκτονες με τη συνήθεια έννοια της λέξεως κατασκευάζουν πολυκατοικίες, και όταν γίνονται ισχυροί σεισμοί έχουμε περιπτώσεις που καταραίουν πολυκατοικίες. Ο Παύλος πνευματικός σοφός όντως αρχιτέκτον με σοφία Θεού έθεσε θεμέλιο σε οικοδόμημα που όλοι οι σεισμοί δεν μπορούν να τον γκρεμίσουν. Εγώ έθεσα θεμέλιο, άλλος επικοδομεί, να προσέχει πώς ακριβώς επικοδομεί, τι υλικά βάζει πάνω στο οικοδόμημα και να ξέρει ότι άλλο θεμέλιο από αυτόν που έθεσα εγώ δεν μπορεί κανεί να θέσει. Αιώνιος θεμέλιος είναι αυτός που έθεσα εγώ, λέγει ο Παύλος, με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αιώνιος θεμέλιος είναι ο Ιησούς Χριστός, όχι ο Πέτρος. Πόσο θα ήθελε ο Πάπας να λέει ο Παύλος ότι θεμέλιον έθεσε και ότι αυτός είναι ο Πέτρος. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Θεμέλιος ο πρώτος και ο μεγάλος θεμέλιος, ο ακρογωνιαίος λίθος, προφητευμένος και στην Παλαιά Διαθήκη, λίθος όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρακυρίω εγένετο τούτο και έστε θαυμαστόν εν οφθαλμής ανθρώπων. Θεμέλιος λέγω πρώτος, ανώτερος, αγωνάρι του οικοδομήματος που λέγεται Εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός. Άλλος δεν μπορεί να θέτει άλλον θεμέλιον. Ο Πάπας είναι αιρετικός διότι παραμερίζει το θεμέλιο Χριστό και τον αντικαθιστά με τον Πέτρο. Αδελφοί μου, οι Απόστολοι ίδρυσαν με τη δύναμη και τη διδασκαλία του Χριστού την Εκκλησία από περάτων έως περάτων της τότε γνωστής οικουμένης. Σήμερα η Εκκλησία είναι απλωμένη και στις δύο Ηπείρους που ανακαλύφθηκαν τους νεωτέρους χρόνους, την Αμερική και την Αυστραλία, αλλά πάλι στηρίζεται στη διδασκαλία των Αποστόλων. Είναι θεμελιωμένη η Εκκλησία πάνω στην Αποστολική διδασκαλία. Και τούτο δεν είναι απλώς ένας ισχυρισμός ημών των Ορθοδόξων, αλλά είναι μία ιστορική αλήθεια.
εμείς οι Ορθόδοξοι που ομολογούμε, που πιστεύουμε και ομολογούμε ότι είμαστε η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, πιστεύουμε έτσι και ομολογούμε έτσι, διότι η Ορθοδοξία πιστεύει ακριβώς ό,τι επίστευε η αρχαίγονη Εκκλησία, η Εκκλησία των πρώτων αιώνων, η Εκκλησία η Αποστολική. Δεν αλλάξαμε τίποτε. Θα αισθανόμουν χαρά και εγαλίαση αν εδώ μέσα κάποιος ετερόδοξος είχε το θάρρος να ανεβεί εδώ στο βήμα και από το μικρόφωνο να κάνουμε διάλογο και αν μπορεί να αποδείξει ότι αλλάξαμε έστω μία διδασκαλία πίστεως από τη διδασκαλία των Αποστόλων. Δεν αλλάξαμε τίποτε. Έχουμε την Αποστολική διδασκαλία, γι' αυτό πιστεύουμε και ομολογούμε ότι είμεθα Αποστολική Εκκλησία. Ιδιαίτερα καυχόνται για την αποστολικότητά τους τοπικές εκκλησίες όπου μετέβησαν Απόστολοι και κήρυξαν. Η Αποστολική Εκκλησία των Αθηνών, ήρθε ο Παύλος στον Άριο Πάγο και κήρυξε. Αποστολική Εκκλησία της Κορίνθου πήγε εκεί και κήρυξε. Αποστολική Εκκλησία των Πατρών πήγε ο πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας και κήρυξε και θαυματούργησε και μαρτύρησε εκεί. Αποστολική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, των Φιλίππων, της Βερίας, μετέβηκε εκεί ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε. Αλλά και όπου δεν μετέβησαν οι Απόστολοι προσωπικώς, πήγε η διδασκαλία τους και όλες οι τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες αποστολικές είναι, διότι στηρίζονται στην Αποστολική διδασκαλία. Ο άλλος λόγος για τον οποίο η Εκκλησία ονομάζεται Αποστολική είναι η Αποστολική Διαδοχή. Βλέπουμε την Αποστολική Διαδοχή στη σειρά των Επισκόπων. Οι Απόστολοι επέθησαν τα σχήρας, έβαλαν τα χέρια τους πάνω σε πιστούς ανθρώπους και τους χειροτώνησαν επισκόπους, διαδόχους των. Τους μετέδωσαν την αποστολική ευλογία χειροτονώντας. Την ευλογία που είχαν πάρει από τον Μέγα Απόστολο της πίστεώς μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αδελφοί Άγιοι, λέγει ο Απόστολος, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, αδελφοί Άγιοι, κλήσεως επουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησού Χριστόν. Ο Χριστός εξέλεξε και έδωκε το χάρισμα στους Αποστόλους Του και οι Απόστολοι με τη σειρά τους μετέδωσαν το χάρισμα με τη χειροτονία στους επισκόπους, στους πρώτους επισκόπους. Εκείνοι με τη σειρά τους μετέδωσαν το χάρισμα στη δεύτερη σειρά επισκόπων, εκείνοι στην τρίτη σειρά και ούτω καθεξής,
Και έτσι με τη συνεχή και αδιάκοπη σειρά χειροτονιών έφτασε η αποστολική ευλογία και η αποστολική διαδοχή μέχρι τις ημέρες μας και να φτάσει μέχρι τη μεγάλη και επιφανή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Αποστολική διαδοχή. Οι επίσκοποι στην Εκκλησία χειροτονούνται επίσκοποι εάν αναγνωρίζουν, εάν ομολογούν την αποστολική πίστη, την αποστολική διδασκαλία. Άλλο θέμα αν υπάρχουν υποκριτέ, αδελφοί μου. Εφόσον γίνονται επίσκοποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εφόσον αναγνωρίζουν έστω εξωτερικώς, ή αν τον αναγνωρίζουν εσωτερικώς, εφόσον αναγνωρίζουν την αποστολική διδασκαλία και υπ' αυτή την προϋπόθεση χειροτονούνται επίσκοποι, λαμβάνουν την αποστολική ευλογία, λαμβάνουν το χάρισμα της ιεροσύνης, χάρη του λαού, για να τελούν τα μυστήρια, να ισχύουν τα μυστήρια και να σώζεται ο λαός του Θεού. Εάν όμως ένας επίσκοπος ή γενικότερα ένας ιερεύς, από τον οποίο ο οποίος έλαβε από τον επίσκοπο χειροτονία, εάν λέγω ένας επίσκοπος ή ένας ιερεύς φτάσει στο σημείο να αρνηθεί την αποστολική διδασκαλία και να βγει από την Εκκλησία και να γίνει αιρετικός, τότε αυτομάτως διακόπτεται γι' αυτόν η αποστολική διαδοχή και το αποστολικό χάρισμα και δεν ενεργεί δι' αυτού η χάρις και αν τελέσει μυστήρια δεν ισχύουν. Ισχύουν εφόσον παραμένει μέσα στην Εκκλησία και δεν έχει εξέλθει από την Εκκλησία και δεν έχει καθαιρεθεί. Εάν πάλι προσέξετε, καθαιρεθεί αδίκως, ενώ είναι άξιος της ιεροσύνης και άξιος της Εκκλησίας, η καθαίρεση η άδικη δεν ισχύει και η χάρις ενεργεί όπως δια του Μεγάλου Αθανασίου και δια του Ιερού Χρυσοστόμου και άλλων πατέρων. Η Εκκλησία μας όντως αποστολική, διότι στηρίζεται στην αποστολική διδασκαλία και στην αποστολική διαδοχή των επισκόπων. Συμπληρώσαμε, αγαπητοί μου, τη σειρά των ομιλιών πάνω στο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως για την Εκκλησία. Εξηγήσαμε γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι μία Αγία, Καθολική και Αποστολική. Επαναλαμβάνουμε συντομότατα. Η Εκκλησία είναι μία προπάντων και κυρίως διότι είναι μία η πίστη στην οποία στηρίζεται η αληθινή πίστη. Έξω από τη μία Εκκλησία όλα τα σχήματα όσα ονομάζονται εκκλησίες, καταχρηστικώς ονομάζονται εκκλησίες, δεν είναι εκκλησίες, είναι αιρέσεις και σχίσματα, είναι παρασυναγωγές του σατανά.
Η Εκκλησία είναι Αγία προπάντων και κυρίως, διότι Άγιος είναι ο ιδρυτής της, Άγιο είναι το πνεύμα που την εμψυχώνει, Άγιος είναι ο σκοπός της. Η Εκκλησία είναι Αγία διότι καθαρίζει ο Χριστός με το αίμα Του, με τα μυστηριά Του. Η Εκκλησία είναι Αγία διότι είναι εργαστήριο αγιότητος, δημιουργεί Αγίους. Όλοι οι πιστοί, τα συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, οι πραγματικοί χριστιανοί, μετέχουν αγιότητος, άλλος περισσότερο και άλλος ολιγότερο. Η Εκκλησία είναι καθολική για δύο λόγους. Ένας λόγος ότι είναι απλωμένη σε όλο τον κόσμο. Από περάτων έως περάτων γης υπάρχουν μέλη της Εκκλησίας, πιστοί. Η Εκκλησία είναι καθολική και για ένα άλλο σπουδαιότερο λόγο, διότι κατέχει ολόκληρη την αλήθεια της πίστεως, όχι μέρος της αληθείας, αλλά όλη την αλήθεια που αποκάλυψε ο ουρανός στη γη για τη σωτηρία των εκλεκτών, των πιστών. Η Εκκλησία τέλος είναι αποστολική, διότι κατέχει την αποστολική διδασκαλία, που είναι διδασκαλία του ιδίου του Χριστού, και την αποστολική διαδοχή στη σειρά των επισκόπων, που προέρχεται πάλι από την πηγή της ιεροσύνης των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, των ιδρυτήν της Εκκλησίας. Αδελφοί μου, εάν μας ερωτήσει κανείς ποιο είναι το μεγαλύτερο προνομιό μας, τι θα απαντήσουμε? Ένας ελληνολάτρης θα απαντήσει: το μεγαλύτερο προνομιό μου και καυχημά μου είναι ότι είμαι Έλληνας. Έλληνες είμαστε όλοι ή σχεδόν όλοι όσοι βρισκόμεθα μέσα σε αυτή την αίθουσα και θεωρούμε προνόμιο το ότι είμαστε Έλληνες, διότι είναι ιστορική αλήθεια ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι τα σπουδαιότερα έθνη, προσέφεραν τη μεγαλύτερη προσφορά στον πολιτισμό της ανθρωπότητος. Αλλά το να είσαι Έλληνας είναι μικρότερο προνόμιο. Μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο προνόμιο, προνόμιο ανεκτίμητης αξίας, είναι άλλο, αδελφοί μου, το ότι είμαι τα μέλη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Το μεγαλύτερο προνόμιο που έχουμε εμείς οι Έλληνες, τα 98% των Ελλήνων, είναι η Ορθοδοξία μας. Ο χριστιανισμός στην ανώθευτη, στη γνήσια, στην αυθεντική του μορφή, χρυσός, άπευτος, 24 καρατίου. Δεν είναι υπερηφάνεια, ούτε ναρκισισμός, ένας δέσποτας, είπε ότι είναι ναρκισισμός το να λέμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ότι εμείς είμαστε η αληθινή Εκκλησία. Ένας άλλος δέσποτας είπε ότι είναι υπεροψία να λέμε εμείς ότι κατέχουμε την αλήθεια ως Ορθόδοξοι.
Λάθος. Δεν είναι ναρκισισμός και δεν είναι υπεροψία το να αισθανόμεθα και να λέμε και να καυχόμεθα ότι είμαι θα ορθόδοξη. Είναι ομολογία πίστεως. Δεν αρκεί όμως να καυχόμεθα για την πίστη και να ομολογούμε την πίστη. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει μέχρι τέλος να παραμείνουμε πιστά και αφοσιωμένα τέκνα της Εκκλησίας. Να μην κλονιστούμε από αιρέσεις, από προπαγάνδες αντιχριστιανικές, αντιθρησκευτικές, αντιηθικές, ηλιστικές, αθεϊστικές και απομακρυνθούμε από την Εκκλησία. Να μην κλονιστούμε από την ύπουλη κίνηση του οικουμενισμού και χαλαρωθεί η πίστη μας στην Ορθοδοξία και εξέλθουμε από την Εκκλησία και γίνομαι αιρετικοί. Βαπτιστήκαμε Ορθόδοξοι, αγωνιζόμεθα να ζούμε ως Ορθόδοξοι, να παραμείνουμε μέχρι τελευταίας αναπνοής μας Ορθόδοξοι. Να παραδώσουμε το πνεύμα μας λαμβάνοντας τελευταίο εφόδιο τη Θεία Κοινωνία, την παρακαταθήκη τη μεγάλη. Όταν χειροτονείται ο αρχιερεύς, τι λέει ο χειροτονών επίσκοπος? Παραδίδει τα ιερά και τα όσια της πίστεως, τα άχραντα μυστήρια στον χειροτονούμενο επίσκοπο και του λέει: λάβε την παρακαταθήκη ταύτη, τον πολύτιμο θησαυρό και φύλαξον αυτόν έως της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο πιστοί, να κοιμηθούμε εν Κυρίω, και κοιμάται κανείς εν Κυρίω όταν κοιμηθεί ως πιστό τέκνο της Εκκλησίας, μετανοημένος, εξολομολογημένος και με τελευταίο εφόδιο τη Θεία Κοινωνία, την παρακαταθήκη τη μεγάλη, το θησαυρό τον ανεξιχνίαστο, τον πλούτο του Χριστού, τον ίδιο τον Χριστό. Τι χρειάζεται ακόμη, αδελφοί μου, για να είμαστε αληθινά ορθόδοξοι χριστιανοί? Χρειάζεται μαζί με την Ορθοδοξία την αληθινή πίστη να έχουμε και την ορθοπραξία. Να αγωνιζόμαστε να εφαρμόζουμε αυτά που διδάσκει η Ορθοδοξία. Να μην επηρεαζόμεθα από τις αντιχριστιανικές, αντιηθικές, αμοραλιστικές αντιλήψεις και θεωρίες του κόσμου και να μην συσχηματιζόμεθα το αιώνι τούτο, να μην υποχωρούμε μπροστά στις κοσμικές και αμαρτωλές απαιτήσεις του κόσμου και να μην ακολουθούμε αμαρτωλά ήθη και έθιμα και αμαρτωλές διασκεδάσεις αυτού του κόσμου σαν τις καρναβαλικές διασκεδάσεις που κάνει ο κόσμος αυτές τις ημέρες. Η Εκκλησία άνοιξε το Τριώδιο και οι κοσμικοί άνθρωποι άνοιξαν το Αντιτριώδιο. Η Εκκλησία διδάσκει κατάνοιξη και οι κοσμικοί άνθρωποι με το Αντιτριώδιο διδάσκουν άγρια, αμαρτωλά γλεντοκοπήματα που κάνουν τους ανθρώπους ασώπους. Και ένα ακόμη χρειάζεται για να είμαστε
αληθινά ορθόδοξοι χριστιανοί, συνειδητά της Εκκλησίας μέλη. Τι αδελφοί μου, πάντοτε η Εκκλησία πολεμείται. Πάντοτε πολεμείται. Στις ημέρες μας πολεμείται με τον υπουλότερο τρόπο. Αφήνω τις 2000 και πλέον αιρέσεις, στις οποίες είναι κατατετμημένος, κατατεχμαχισμένος ο χριστιανικός κόσμος. Και έρχομαι σε μια αίρεση που δεν είναι απλώς αίρεση. Είναι πανέρεση. Και δούριος ύπος να διαλύσει την Εκκλησία. Ονομάζεται οικουμενισμός. Ρίχνουν μεγάλα γοητευτικά, ελκυστικά συνθήματα οι οικουμενιστές. Μιλάνε για αγάπη, μιλάνε για αδελφοσύνη των λαών, μιλάνε για ειρήνη, παγκόσμια ειρήνη, μιλάνε για πρόοδο, ηλεκτρίζουν, μαγνητίζουν αυτά τα συνθήματα. Να ενωθούμε όλοι, λέγει, εν ονόματι της αγάπης, να αδελφωθούμε όλοι οι λαοί για την ειρήνη και για την πρόοδο της ανθρωπότητος και να παραμερίσουμε δόγματα και θρησκείες. Να ενωθεί η Ορθοδοξία με τον Παπισμό, με τον Προτεσταντισμό. Σε δεύτερη φάση να ενωθεί ο Χριστιανισμός με τον Μουσουλμανισμό, με τον Βουδισμό, ακόμη και με την Ιδωλολατρία και με τη Δαιμονολατρία και Σατανολατρία. Στο εξωτερικό ο οικουμενισμός κάνει θράψη. Η Ορθοδοξία, είπαμε άλλοτε, δεν χάνεται. Η αιωνιότητα της Ορθοδοξίας είναι δεδομένη από το Λόγο του Θεού. Χάνονται όμως πολλοί Ορθόδοξοι, επιπόλαιοι, αστήριχτοι. Χάνεται από Ορθοδόξου πλευράς ο ελληνισμός του εξωτερικού. Τώρα τελευταία άρχισε δειλά-δειλά να κάνει την εμφάνισή του ο οικουμενισμός και εδώ στην Ελλάδα, που είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας. Και υπάρχουν και εδώ θεωρητικοί του οικουμενισμού, μιλάνε υπέρ του οικουμενισμού και επηρεάζουν επιπόλαιες και αστήρικτες ψυχές αυτές τις ημέρες. Συγκλονίστηκε, έφρυξε ο πιστός λαός παρακολουθώντας εκπομπές από την τηλεόραση για οικουμενιστικές συναντήσεις και οικουμενιστικές συμπροσευχές. Είδε να συγκεντρώνονται Ορθόδοξοι, Παπικοί, Προτεστάντες, ακόμη Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Βουδιστές, Ιδωλολάτρες, Δαιμονολάτρες, Σατανιστές, και να κάνουν τις εκδηλώσεις τους, τις θρησκευτικές και τις προσευχές τους. Παρουσιάστηκαν και οι οικουμενιστές και είπαν δεν είναι έτσι. Παρεξήγησαν μερικοί αυτές τις εκδηλώσεις. Δυστυχώς είναι έτσι όπως παρουσιάστηκαν. Μεγάλες προδοσίες πίστεως. Πήγα στο εξωτερικό και τα διαπίστωσα και εγώ προπολού. Αυτά έγιναν στην Καμπέρα. Αυτά έγιναν
στο Βανκούβερ. Αυτά έγιναν στην Αριζόνα. Αυτά έγιναν στη Ρώμη. Αυτά έγιναν και αλλαχού. Μεγάλες προδοσίες πίστος. Συμπροσευχές ακόμη και με ηλολολάτρες. Και με μονολάτρες. Να επαγρυπνούμε. Φύλακες αγρυπνείτε. Φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι ο πιστός λαός. Ο πιστός λαός, το σώμα της Εκκλησίας, όπως διακήρυξαν με την περίφημη εγκυκλιό τους οι Πατριάρχες το 1848, οι Πατριάρχες της Ανατολής, φύλαξ της πίστεως είναι ο πιστός λαός, το σώμα της Εκκλησίας. Αδελφοί μου, έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε άνθρωποι των εσχάτων καιρών. Έχουμε το μεγάλο, το ύψιστο προνόμιο, το ευχάριστο προνόμιο να είμαστε ορθόδοξοι, αλλά έχουμε και το θλιβερό προνόμιο να είμαστε άνθρωποι των εσχάτων καιρών. Όπως δείχνουν τα πράγματα, οι οικουμενιστέ βαίνουν ροταχώς σε ψευδοένωση τύπου Φεράρας Φλωρεντίας. Να έχουμε τα μάτια μας 14, τα μυαλά μας 400. Θα γίνει πλήσης εγκεφάλου με όλα τα μέσα της ενημερώσεως. Μη επηρεαστείτε. Οι οικουμενιστέ είναι όντως αδίστακτοι, είναι προβατός και μηλίκοι που θέλουν να κατασπαράξουν τα πρόβατα του Ιησού Χριστού, να διαλύσουν την πίστη. Αυτό επιδιώκουν σκοτεινές δυνάμεις. Ήταν ένα συνεργείο από ένα τηλεοπτικό κανάλι αυτές τις ημέρες και πήραν μια σύντομη συνέντευξη για τον Αντίχριστο, για το 666, για τις ταυτότητες. Μετέδωσαν ένα μέρος μόνο από τη συνέντευξη. Και αυτό το μικρό μέρος και τι δεν έφυγε τους παπικούς, δημιούργησε αντίδραση. Διαμαρτυρήθηκαν οι παπικοί και τέθη υποδυσμένη το πρόσωπο που πήρε τη συνέντευξη. Και θορυβήθηκε αυτός που έχει την ευθύνη αυτής της εκπομπής σε ένα κανάλι στο Star Channel. Είπαν οι παπικοί, πώς τον βάλατε αυτόν, λέει, να μιλήσει, αυτός είναι αφορισμένος. Λες και ανήκω. Τι ενδιαφέρει τους παπικούς, αν εγώ είμαι αφορισμένος, εγώ δεν ανήκω στον παπισμό. Σφύραξε, διότι εγώ στο εξωτερικό σφυροκοπώ αγρίω στον παπισμό και τον οικουμενισμό. Να μείνουμε μέχρι τέλος μέσα στην Εκκλησία, την Αγία Ορθοδοξία που έχει την αλήθεια και τη χάρη και δημιουργεί Αγίους και μάρτυρες και ομολογητές και θαυματουργούς. Να μείνουμε μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας. Όσοι έμεναν έξω από την κυβωτό των όλων πνίγηκαν. Όσοι μένουν έξω από την Εκκλησία κινδυνεύουν. Όσοι είναι μέσα στην Εκκλησία και βγαίνουν έξω από την Εκκλησία, σίγουρα χάνονται, αδελφοί μου. Σίγουρα χάνονται. Να μείνουμε μέχρι τέλος μέσα στην Εκκλησία και να διαμαρτυρόμεθα για όλες τις επιβουλές εις βάρος της Εκκλησίας, για όλα τα σκάνδαλα εις βάρος της Εκκλησίας.
για όλες τις προδοσίες πίστεως, για όλες τις αιρέσεις και προπάντων για τον παπισμό και τον οικουμενισμό. Κι αν έρθουν δυσκολότερες ημέρες, κι αν ζητήσει ο Θεός, αδελφοί μου, εκτός από τη μαρτυρία του Λόγου και τη μαρτυρία της Μελάνης, αν ζητήσει και τη μαρτυρία αίματος, να προσευχόμεθα να μας δώσει τη χάρη να μαρτυρήσουμε για την πίστη μας, να μαρτυρήσουμε για την Εκκλησία μας, να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό. Και όταν αναχωρήσουμε από αυτό το μάταιο κόσμο, από τη στρατευμένη Εκκλησία, άγγελοι και αρχάγγελοι θα παραλάβουν τα πνεύματά μας και θα τα ανεβάσουν ψηλά πάνω από τα άστρα και τους γαλαξίες και θα μας εντάξουν στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, όπου τα πλήθη, οι μυριάδες των αγγέλων, των αρχαγγέλων, των πιστών, των Αγίων, των Μαρτύρων, των Ομολογητών, όπου η Εκκλησία των Πρωτοτόπων τελειώνει ουρανής από γεγραμμένο, και η αυθαρσία και η αθανασία και η δόξα και η χαρά και η αγαλίαση εις τους απεράντους αιώνας. Είπαμε την άλλη Κυριακή, συνδεό θα είναι ομιλητής ο πατήρ Αυγουστίνος. Αύριο, εδώ στο υπόγειο της Ιδρύματος, έχουμε το μάθημα των κύκλων, το φροντιστήριο των κυκλαρχών. Θα αρχίσουμε την ερμηνεία άλλου βιβλίου της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου του Λουκά. Σας υπενθυμίζουμε τα 3 εβδομαδιαία μαθήματα των κυκλαρχών, είπαμε αύριο εδώ ώρα 7 στο υπόγειο κάτω, των μαθητών της Αστραπής κάθε Κυριακή ώρα 11 π.μ. και των νέων φοιτητών και λοιπόν κάθε Κυριακή ώρα 5. Προτού γίνει το γενικό κήρυγμα ώρα 5, μην μετακινείτε κανείς, 4 λεπτό να κάνω προσευχή. Έχει εκδοθεί το νέο φύλλο του περιοδικού Μαθητική Αστραπή. Μπορείτε να το αναζητήσετε στις εξόδους. Προσευχή. Να ψάλετε το ασώτο. Ψάλλετε το ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία, για την Εκκλησία μιλήσαμε. Κηρύττον τον Λόγο του Θεού προσεύχεστε. Δεν άκουσα να λένε όλοι, ναι. Φαίνεται ότι μερικοί μου φαίνεται προσεύχονται μόνο για τον εαυτό τους και για την οικογένειά τους, που είναι προέκταση του εαυτού τους. Θα προσεύχεστε για όλο τον κόσμο, ακόμη και για τους εχθρούς. Έτσι, όλοι μαζί το διευκόλυν. Διευκόλυν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού.
Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει στον Χριστό σου εμάς. Αμήν. Ισοδόν ειρήνης. Thank you.